υπό τη σημαία, όπως είπε σήμερα το πρωί ο ίδιος στην κατάθεσή του, την πολεμική σημαία του πολεμικού ναυτικού του Τρίτου Ράιχ. Μάλιστα. Αυτός ήταν ο όρκος. Μάλιστα. Έτσι. Για να δούμε τι κόμμα είναι αυτό. Mm-hmm. Ξέρετε κανένα κόμμα να ορκίζεται? Τι είναι η φιλική εταιρεία? Τι είναι δηλαδή? Είναι μυστικιστική οργάνωση? Τι έννοια έχει ο όρκος? Και του Τρίτου Ράιχ λέμε ότι είμαστε εθνικιστές και ορκιζόμαστε στη σημαία του κατακτητή της πατρίδας μας? Δεν έκανα. Αλλά άκουγα σε παρέες στην περιοχή της Χρυσής Αυγής, τέλος πάντων, ότι χτυπήσαμε δύο Αλβανούς, το ένα, το άλλο. Και εσείς, λέει, δεν μιλούσατε για βία στις ομιλίες? Ναι, λέει ο Σταύρου, αλλά νόμιμη βία. Δηλαδή, να βάλουμε νάρκες στα σύνορα, να τους βουλιάξουμε αν εντοπίσουμε ένα σκάφος με λαθρομετανάστες. Όταν πάρουμε το κράτος στα χέρια μας. Το κράτος θα τα κάνει, λέει, όχι Χρυσή Αυγή. Ναι, θα τα κάνει Χρυσή Αυγή που θα έχει γίνει κράτος. Για εμάς, για τους Έλληνες εθνικιστές, το έθνος έχει πρώτιστα φυλετικό υπόβαθρο. Το ελληνικό έθνος είναι ένα έθνος που δημιουργήθηκε από Έλληνες, όπως και το σύγχρονο ελληνικό κράτος, οι οποίοι ανήκουν και θα ανήκουν στη Λευκή Φυλή. Όπως πολύ σωστά προανέφερε ως ένα παράδειγμα στον αγωνιστή Παπαγεωργίου, ο Σοφοκλής ο Χρυσιανίδης δεν μπορεί να είναι Έλληνας. Να συμμετέχουν βουλευτές όπως ο Μίχος Τιμπάρο, να ακούω το Μίχο να λέει μετά στη Βουλή τους γαμίσαμε μέσα Πάρο. Στη Βουλή για την Πάρο. Έτσι που σε προηγούμενη εκπομπή μπορείτε να δείτε το περιστατικό που πήγαν να σπάσουν το κεφάλι της γυναίκας αυτής. Ο εθνικός σοσιαλισμός δεν περιέχει τη βία? Πώς εσείς κάνατε πως δεν ξέρατε? Και εκεί απαντάει αυτός και λέει, άλλο να το βλέπεις θεωρητικά να το πραγματεύεσαι, πράγματι είναι εγγενές στοιχείο του εθνικοσοσιαλισμού η βία, αλλά άλλο να το πραγματεύεσαι και να μιλάς σε μια συγκέντρωση ή να διαβάζεις τα βιβλία, και άλλο να το βλέπεις στην πράξη. Και εγώ αυτό το είδα για πρώτη φορά όταν έφυγα από την Ιμαθία και ήρθα κεντρικά μέσα στη Βουλή και ήμουνα με τα κεντρικά στελέχη και άκουγα να λένε όλα αυτά, και τότε, ας πούμε, αηδίασα, μετενόησα, μεταμελήθηκα και ήθελα να φύγω, αλλά δεν μου το επέτρεπε. Πήγε και είπε στους Τσάγκα, Ζωγράφο και Δημητρακόπουλο, που εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι αποτελούν συνηγόρους υπεράσπισης αλλά και επιστημονικούς συνεργάτες της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Έτσι. Με συνέπεια, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά αξίζει να το θυμίζουμε. Με συνέπεια, αυτή τη στιγμή να έχουμε συνηγόρους υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αμείβονται από το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάω λοιπόν και τους λέω, πρέπει να φύγω, μαζεύω τα πράγματά μου και πάω στη Βέρεια. Περιγράφει και το περιστατικό με την γυναίκα του και τον λογιστή Παπαθανασίου που της είπε μακριά από τον Σταύρου. Και βέβαια περιγράφει και το ότι έπαιρναν τηλέφωνο τη μητέρα του με εγκεφαλικό, λέγοντάς της τέτοιου τύπου απειλητικά πράγματα που περιέγραψε προηγουμένως. Μηνύματα, τηλεφωνήματα και πάει λέγοντας. Η πρόεδρος σε όλα αυτά, γιατί λέει κάποια στιγμή ότι θα βάζαν κάποιον άλλο στη θέση του στο, πώς να πω, όταν άρχισε να τον αποκηρύσουν σιγά σιγά και να τον σκοφαντούν και τα λοιπά, και λέει η πρόεδρος, δεν βγάζει νόημα αφού εσείς κάνατε ομιλίες, ήσασταν σημαίνον στέλεχος, πώς γίνεται αυτό? Και λέει ο Σταύρου, μα ποιος να πάει να μιλήσει? Οι περισσότεροι στην Χρυσή Αυγή είναι αγράμματοι, αναφέρει χαρακτηριστικά, ενώ συμπληρώνει μετά από πάλι ερώτηση της Προέδρου ποια είναι η ιδεολογία, ξεκάθαρα ο εθνικοσοσιαλισμός, και αναφέρει και τα έντυπα της Χρυσής Αυγής παλαιότερα με τον Ρούντολφ Ες, την νεκροκεφαλή και πάει λέγοντας. Και το 2007 είπε. Πολύ, ναι. Το 2007 έντυπο. Βεβαίως. Μα λέει, αποκλείει την αλλαγή ιδεολογίας, τεύχος της Χρυσής Αυγής Ιουνίου 2007, επίσημο έντυπο που δείχνει να χαιρετάει ναζιστικά. Έτσι. Και να λέει 62 χρόνια μετά, 45-2007. Και λέει για το κράτος ότι μιλάμε για μονοκομματικό με κατάργηση του κοινοβουλευτισμού, διείσδυσε στρατό, αστυνομία και πάει λέγοντας, και αυτά όχι με απλά μέλη, με το χρυσομάλι. Να έχουμε ανθρώπους στο στρατό, να έχουμε αστυνομικούς, να παίρνουμε πληροφορίες για κινήσεις αναρχικών κτλ. Βέβαια, αυτά δεν λέγονταν σε ομιλίες, το βάζει. Ναι, και... αλλά λέγονταν στη Βουλή, στα κεντρικά στελέχη. Λέει, πρώτη φορά εγώ ακούω περί εντολών οργάνωσης κτλ. Το Τζακίρι στη Φλόρινα
που έχουν έρθει, λέει, κάποια συγκροτήματα από τα Σκόπια, γιατί κατοικούν κάποιοι σκλαβόφωνοι άνθρωποι εκεί και κάνουν κάποιες γιορτές, και ο Τσακίρης λέει να πάμε 20 άτομα να τους μαζέψουμε. Η Καπαντάη, στο σπίτι του Τολιόπουλου, λέει, μου είχε δείξει φωτογραφίες από έναν άνθρωπο με το ψευδόνυμο Πλαπούτα, και είχε, ο οποίος είχε χτυπήσει έναν Πακιστανό. Είχε φύγει από το κόμμα και μου λέει ο Τολιόπουλος, έχουμε, αν είναι να μιλήσει κάποια στιγμή, έχουμε φωτογραφίες για αυτόν. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση με το ότι μάζευαν υλικό για να μπορούν να εκβιάζουν και πάει λέγοντας. Το κόμμα της Χρυσής Αυγής, καθαρά προσωπική μου άποψη, είναι ότι έχει σταθεί εγκληματικά χαρακτηριστικά. Ο τρόμος, ο φόβος και όλη αυτή η κατάσταση στην οποία είχα περιέλθει λόγω των απειλών για τη ζωή μου, για την οικογένειά μου και για την περιουσία μου, τους ανθρώπους αυτούς, με έκανε να φτάσω σε ένα σημείο που είπα ότι δεν πάει άλλο. Περί θρησκείας. Ότι ο εθνικοσοσιαλισμός απορρίπτει το χριστιανισμό, δεν υπάρχει ηθική, χτύπα, γύρνα και τα λομάγουλο και πάει λέγοντας. Όμως τη χρησιμοποιούσαν τη θρησκεία προκειμένου να δημιουργήσουν, να αξιοποιήσουν το συνεκτικό ρόλο τον οποίο δημιουργούσε. Να είναι κοντά στις απόψεις τους, λέει, άνθρωποι όπως οι Μητροπολίτες. Αυτά, λέει, τα λέγανε ο Χρυσομάλης και ο Τσακίρης. Εσείς πώς ξέρεις ότι υπήρξε άνωθεν εντολή? Και είπε αυτός, εγώ ήμουνα παρόν σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό βίας όπου οι ανώτεροι μου έφυγαν, πήραν κάποιο τηλέφωνο και αφού προφανέστατα πήραν την έγκριση, έγινε η πράξη βίας.